Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταύρο Καφούνη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα λέμε όταν έχει εκπτώσεις και προσφορές. Καλό μεσημέρι, κύριε Καφούνη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές μας. Και κύριε Χιώτη, οφείλω να ομολογήσω ότι με εκπλήσετε θετικά για την πολύ όμορφη τοποθέτηση για τη γιορτή της αγοράς μέσα από την Black Friday. Ναι, περιμένετε, δεν θα είμαι παντού ευχάριστος. Έτσι κάνω πάντα τον πρόλογο και έρχεται μετά το κρύο το νερό. Γιατί γι' αυτό θα σας πω τι μου συνέβη σήμερα, λοιπόν. Γι' αυτό είμαι εδώ. Σε λάθος μαγαζιά. Λοιπόν, είμαι καλεσμένος λοιπόν σε δύο τραπέζια. Γιορτάζουν δύο φίλοι. Έπρεπε να πάρω δύο δώρα. Σταματάω σε ένα ωραίο μαγαζί με ωραία βιτρίνα που είχε απ' έξω μια ταμπέλα πιο μεγάλη από το κεφάλι μου, που έλεγε Black Friday 50%. Έως 50%. Το έως δεν το έγραφε. 50 έγραφε. Ήθελε σφακό για να... Μπαίνω μέσα λοιπόν, βλέπω κάτι πολύ ωραίες ζακέτες από αυτές τις μοντέρνες που φοράνε αυτή της ηλικίας μας για να δείχνουν νεότεροι. Πόσο κάνει? Λέει, κοιτάξτε, λέει, κάνει 99 ευρώ, με την έκπτωση θα σας πάει 75. Λέω, συγγνώμη, αυτό δεν είναι 50%. Λέει, ναι, ξέρετε, δεν είναι παντού 50%. Λέω, δείξτε μου σας παρακαλώ τι έχετε με έκπτωση 50%. Κάτι κάλτσες. Τι σακούλες άμα πάρεις δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, λέω, ωραία, πείτε μου και κάτι άλλο σας παρακαλώ. Ήταν ευγενέστατες οι πολιτρίες, το κατάστημα ήταν πολύ καλό, το ομολογώ, και είχε πολύ ωραία πράγματα. Λέω, τώρα πείτε μου αλήθεια, αν ερχόμουν πριν δύο εβδομάδες, αυτό που λέει 99-25-75, πόσο θα έκανε? 75. Μου λέει, όχι, 99 θα έκανε. Ψώνισα, κύριε Καφούνη. 5 πάνω, 5 κάτω, ψώνισα. Αλλά το σύντημα είναι... Εκπτώσεις έχουμε. Έχουμε. Με προβοκάρετε εντυπωσιακά, νομίζω. Είναι τέχνη μας, χρόνια τώρα. Το γνωρίζω και δεν σας κρύβω ότι... Ειδικότης αποκτηθήσαν το στρατεύματι. Λοιπόν, επειδή μέσα σε αυτό τον άδικο, μέσα σε αυτή την άδικη συζήτηση που μόλις αναφέρατε, χωρίς να μου πείτε το κατάστημα, που εγώ δεν το δέχομαι ότι υπάρχει κάποιο κατάστημα που λέει ότι κάνει σε όλα τα είδη 50% έκπτωση και μέσα δεν το κάνει. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα έχουμε μια εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο, την οποία την διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος με τον ΣΕΒ, για να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τον νόμο ο οποίος ισχύει και αφορά στις προσφορές και τις εκπτώσεις. Πώς πρέπει να παρουσιάζονται και τι είναι καθόλου νόμιμο. Ένα νόμο που ακόμα και εμείς, οφείλω να ομολογήσω, και η πλευρά της πολιτείας δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς λειτουργεί, και ο οποίος έχει αφήσει πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσον είναι εφικτό να εφαρμοστεί. Και το λέω γιατί η πολιτεία έχει παρασυρθεί σε αυτόν τον διάλογο, μιλώντας για παραπλανητικές εκτόσεις όπως και σιροκέρδια. Κάτι το οποίο εγώ το διαψεύδω, το αμφισβητώ, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ισχύει. Τουλάχιστον δεν μπορώ να δεχτώ ότι ισχύει στο εύρος που παρουσιάζεται. Συγγνώμη. Και την περασμένη φορά δεν μπορούσατε να το δεχτείτε, αλλά ήρθαν μετά έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και επιβεβαίωσαν ότι κάποιοι, δεν το κάνουν όλοι, λίγοι το κάνουν, αλλά κάποιοι το κάνανε. Για να είμαστε σοβαροί, αυτό που εγώ λέω είναι ότι προφανώς και το κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Άρα εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με εξαιρέσεις τις οποίες καταδικάζω. Όμως για να σας διορθώσω σε σχέση με αυτό που λέτε, σε σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο που θα παρουσιάσουμε σήμερα και αφορά στις εκτόσεις και τις προσφορές και στο σωστό τρόπο παρουσίασης από τις εμπορικές επιχειρήσεις, παρότι ισχύει περίπου 6 μήνες, το Υπουργείο ορθώς δεν έχει δώσει κανένα πρόστιμο, δεν έχει καταγράψει καμία παράβαση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το πώς και τι πρέπει να ισχύσει. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε για τα πρόστιμα που δόθηκαν σε επιχειρήσεις, αφορούν άλλο νόμο, όχι το συγκεκριμένο περί προσφορών και εκτόσεων. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στο τζίρο σας η Black Friday? Δηλαδή, θέλω να πω, στην Αμερική είναι η γιορτή του καταναλωτή και τα δίνουν κοψοχρονιά στα πράγματα, αδειάζουν τις αποθήκες για να φέρουν καινούργια προϊόντα. Εδώ συμβαίνει κάτι τέτοιο? Είναι εξαιρετικά σημαντική περίοδος και γι' αυτό με βλέπετε έτσι προβληματισμένο με τον πολύ όμορφο πρόλογο που κάνατε. Ναι. Γιατί υπάρχουν εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει μια προετοιμασία από το καλοκαίρι, από τις αρχές του καλοκαιριού, για να προμηθευτούν ήδη καινούργια, σύγχρονα ήδη, αλλά μέσα από ειδικές συνεργασίες, συμφωνίες με εργοστάσια, με μεγάλες ποσότητες, για να μπορέσουν να βγουν σήμερα, αύριο συγκεκριμένα,
να δώσουν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Καταρχάς το έχουμε κάνει μια εβδομάδα το Black Friday και αυτό ίσωμα το κάναμε. Ωραία κύριε Χιώτη, χαίρομαι πραγματικά να πει μαζί σας. Έτσι τώρα, Black Friday είναι η Παρασκευή. Εγώ πήγα σήμερα Πέμπτη. Προεκτώσεις λέμε. Και τη Δευτέρα να πήγαινα, πάλι Black Friday θα αγόραζα. Οι μεγάλες εκπτώσεις λοιπόν σε όλο τον κόσμο δίνονται αύριο την ημέρα της Παρασκευής, όπου όλοι έχουν κρατήσει κάτι. Με γελάσαμε επειδή πήγα σήμερα. Μέσα στα πλαίσια όμως της προσπάθειας που κάνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις στο σκληρό ανταγωνισμό που δραστηριοποιούνται και δεν αφήνει περιθώριο για εσωκέρδια, ξεκινούν με προθετικές ενέργειες από την αρχή του μήνα και είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε μόνο εδώ εμείς, οι ταπεινοί Έλληνες στην υποανάπτυκτη αγορά μας, η οποία δεν είναι. Το κάνει όλος ο δυτικός κόσμος. Αν πάτε στην Αμερική, θα δείτε ότι από το τέλος Οκτωβρίου ξεκινάνε και μπαίνουν τα μαύρα τα μπελάκια και το ίδιο και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα εδώ έχουμε μια προσπάθεια τεράστια. Και αύριο, αυτό που εγώ έχω να πω μέσα από τη συχνότητά σας, που σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, οι καταναλωτές θα βρουν εντυπωσιακές προσφορές. Άλλωστε, οι καταναλωτές ξέρουν, παρακολουθούν, με ένα κουμπί ξέρουν πολύ εύκολα ποιος τους δίνει καλή τιμή και ποιος όχι, και επιβραβεύουν τον καλό. Όσοι έχουν τον χρόνο να το κάνουν. Πραγματικά. Εγώ δεν έχω τον χρόνο. Τώρα είναι πιο εύκολο πάντως με το ίντερνετ. Είναι αλήθεια ότι μπαίνεις μέσα δεν και δεν το κάνω, ότι δεν προλαβαίνω. Μπήκα σε ένα μαγαζί σήμερα γιατί ήταν στο δρόμο μου. Δεν έχω την δυνατότητα να πάω στην αγορά που λένε. Βρήκα ένα ωραίο μαγαζί, σταμάτησα, μπήκα. Η αγορά έχει μεγάλη ανάγκη λοιπόν την Black Friday. Είστε πώς πάει? Η χαρά του εμπόρου, κύριε Χιώτη, και χαιρόμαστε. Πράγματι. Να του βρείτε ένα μαγαζί που να κάνει σωστά. Και έχω εκτός. Και καλό πόδι, ξέρετε. Όταν μπω στο μαγαζί, μετά ξαφνικά είναι άδειο το μαγαζί, πίσω μου γεμίζει. Μου λένε οι πολίτες συνήθως, κάτσε να σου κεράσουμε ένα καφέ, μην φεύγεις. Είμαι βέβαιος. Παρότι με προβοκάρετε, ξέρω ότι κατά βάθος γνωρίζετε την προσπάθεια. Όχι, εγώ να σας πω κάτι. Χαίρομαι πολύ αυτά τα έθιμα. Μας βγάζουν από την καθημερινότητα. Είναι και η ευκαιρία να ψωνίσεις κάτι σε μια σχετική τιμή, αρκεί να μην το κανιβαλίζεις από μόνο σου το έθιμο. Γιατί έχουμε δει φαινόμενα κανιβαλισμού από τους ίδιους τους εμπόρους. Όχι απαραίτητα από τους εμπόρους με την κλασική έννοια του όρου, γιατί έχουν μπει τώρα και πολυκαταστήματα στο παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ότι σε άλλες χώρες βλέπεις πραγματικά πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Ναι. Ενώ εδώ. Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν το δέχομαι αυτό. Εδώ βλέπεις πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Σιγά σιγά να αρχίζετε να το δέχεστε. Όχι, δεν θα το δεχτώ. Όσο είμαι εδώ, δεν θα το δεχτώ. Και ξέρετε, ένα λόγο που δεν θα το δεχτώ. Γνωρίζω πόσο, τι περιθώρια υπάρχουν, τι εκπτώσεις δίνονται και τι προσπάθεια καταβάλλεται. Άρα δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί ξέρετε, το ξέρω από μέσα όπως και εσείς έχετε δουλειά από μέσα. Δεν το δέχομαι και είναι και κακό να το μεταφέρουμε στον καταναλωτή αυτό. Γιατί θα δει μια τεράστια προσπάθεια που καταβάλει μια επιχείρηση, την οποία δεν θα την αξιολογήσει σωστά και δεν θα τον βοηθήσει. Γενικά η αγορά πώς πάει? Κοιτάξτε, το πρώτο εξάμεινο τα μηνύματα ήταν αρκετά θετικά. Είδαμε ότι και με βάση τον δείκτη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που εξαιρεί τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα, ότι η τζίρη ήταν επάνω. Το τελευταίο δίμηνο βλέπουμε με ένα μουδιασμά. Είναι πολύ σημαντική η περίοδος που έχουμε μπροστά μας και έως τις γιορτές. Πρέπει να αυξηθεί ο τζίρος για να καλύψει την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, ενίκεια, μισθή και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ανέβει. Ναι, άρα είμαστε με κομμένη την ανάσα να δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η περίοδος Black Friday και η Κυριακή, όπου τα καταστήματα είναι ανοιχτά, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ψηφιακά καταστήματα, είναι και τα φυσικά που έχουν ανάγκη. Την Κυριακή λοιπόν τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Έρχεται η Cyber Monday τη Δευτέρα. Μπαίνουμε στη γιορτινή περίοδο. Τι είναι το Cyber Monday? Τελειώνει Black Friday την Παρασκευή και αρχίζει Cyber Monday τη Δευτέρα. Δηλαδή από το, από το ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικά. Η Cyber Monday, για να δώσουμε στο πρόγραμμα. Τελείως κορόιδο πήγα εγώ, πήγα σήμερα και ψώνησα. Δηλαδή. Όχι, γιατί αν λέτε ότι δεν μπαίνετε στο διαδίκτυο, δεν ισχύει. Η Cyber Monday είναι η Black Friday του ηλεκτρονικού εμπορίου, για να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κρατάει μία μέρα αυτό ή μια εβδομάδα? Κρατάει μία μέρα. Αυτό πως μία μέρα κρατάει super, και η Super Tuesday την Τρίτη, φαντάζομαι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ σήμερα μπήκα σε ένα μαγαζί και ψώνισα με 25% γιατί δεν μπήκα την Παρασκευή και μπήκα την Πέμπτη. Βασίλη. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό ότι την Παρασκευή. Κάτσε όλα να τα το καταλάβω, Ρενότη. Τι ρε, Βασίλη. Περίμενε. Κύριε Χιώτη, αύριο δεν θα φτηνίνουν όλα τα είδη. Δεν είμαστε σε. Α, γιατί άμα να πάω και αύριο. Ζητήσω αύριο λεφτά, μπορεί αυτό που πήρατε 75 να κρυβίνει. Αύριο θα δοθούν συγκεκριμένες προσφορές σε συγκεκριμένα είδη. Δεν μπαίνουμε σε εκπτωτική περίοδο που σημαίνει ότι όλα θα φτηνίνουν. Δεν αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών.
Ακριβώς. Οι προσφορές είναι σε επιλεγμένα είδη, ενώ οι εκπτώσεις είναι γενικώς στο κατάστημα. Από τον Ιανουάριο, αυτό, δεν είναι. Αυτό που λέμε ξεστοκάρισμα. Από το μέσο του Ιανουαρίου μπαίνουμε σε φάση ξεστοκαρίσματος για να προμηθευτούμε τα ανοιξιάτικα καλοκαιρινά είδη. Τώρα είναι μια προσπάθεια με συγκεκριμένα είδη, με πολύ μεγάλες προσφορές, να προσελκύσουμε τον κόσμο, να γίνει τζίρος και να χαρεί και η αγορά και ο καταναλωτής. Και χαίρομαι που το λέτε. Πραγματικά είναι μια γιορτή. Είναι ωραία βόλτα στην αγορά. Θα έχει καλές τιμές. Έχουμε να βγει ο κόσμος. Αρκεί να έχει και λεφτά στην τσέπη. Γιατί τώρα να σας πούμε την αμαρτία μας. Να προμηθευτεί ό,τι μπορεί. Κυκλοφορεί χρήμα, κύριε Καφούνη. Το ξέρετε κι εσείς. Κυκλοφορεί χρήμα. Αδήλωτο τώρα είναι. Τι είναι δεν ξέρω. Αλλά. Και κάνετε και ειδικές καιρό... βέβαια. Και με κάρτες έρχεται ο άλλος να ψωνίσει, του κάνει σχεδόσεις, δεν είναι άτοκες και τέτοια. Ναι. Ισχύουν τα πάντα και η προσπάθεια είναι πολύ σκληρή. Ο ανταγωνισμός είναι ανελέητος. Και πραγματικά εγώ θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά. Εγώ έτσι πιστεύω είναι. Ότι μπορούμε να πάμε καλά. Και χρειάζεται και ότι... το εμπόριο σπουδαίο είναι για την όλη τη χώρα. Και με τον τουρισμό τον οποίο είδαμε. Έχουμε ακόμα τουρισμό. Έχουμε και νομίζω ότι πια η Αθήνα θα έχει 12 μήνες τουρισμό. Κάτι πολύ θετικό για τις επιχειρήσεις, για τα μαγαζιά και ελπίζω και το 24 να είναι ακόμα καλύτερο. Θέλω να τα βλέπουμε θετικά, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα. Αρκεί να φύγουμε λίγο από αυτή την παγίδα της εσχροκέρδειας, φοροδιαφυγής, εκτός. Αυτό. Κάντε ή καμιά έκπληξη. Εμείς μιλάμε μόνο μαζί σας, γιατί έχετε αποδείξει ότι φροντίζετε την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου. Το έχετε αποδείξει και στο παρελθόν που είχαμε διαφωνίες. Καλύτερη έκπτωση έλεγε, καταλάβατε. Αλλά. Περιφρουρήστε τον κλάδο σας. Όταν αυτό που γράφει ταμπέλα έξω να ισχύει μέσα. Έτσι. Δεν χρειάζονται παραπλανητικές διαφημίσεις. Και εμείς μαζί σας, κύριε Καφούνη. Γεια σας. Να είστε να καλά. Καλά. Καλό μεσημέρι, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.